αν θέλετε, και αύριο το πρωί αν σας βολεύει. Ή αν δεν μπορείτε αύριο το πρωί, είναι δύσκολες αυτές τις μέρες, αυτό το τρίμερο για μένα, σας το ομολογώ, με αλλεπάλληλες υποχρεώσεις, αλλά μπορώ τη Δευτέρα το πρωί, μπορώ πάρα πολύ εύκολα και το μεσημέρι ακόμη, με όλη την, αν θέλετε, με όλους μαζί, ή αν θέλετε, οι δυο μας, μαζί με την Αντιδήμαρχο, μαζί με όποιον άλλον μου ζητήσετε, εγώ δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα να τα πούμε. Θα γνωρίζετε ότι εγώ ίδια, το έχω πει πολλές φορές, είμαι εγώ ίδια, μπορεί να μην ανήκω σε κάποιο σωματείο, αλλά αγαπώ τα ζώα. Τα τελευταία 20 χρόνια έχω σκύλο μέσα στο σπίτι. Πρώτα είχα ένα ημίαιμο λυκό σκύλο και τώρα έχω ένα pitbull θηλυκό. Με περιμένει κάθε βράδυ να γυρίσω, είναι η μοναδική μου παρέα στο σπίτι μου, με την οποία μπορεί να σας φαίνονται συναισθηματικά όλα αυτά, αλλά εσείς τουλάχιστον θα με καταλαβαίνετε. Για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία και σας καταλαβαίνω όταν λέτε ότι εμείς αυτό το σκυλί με στοργή το ταΐζαμε και μας πείραξε που το χάσαμε. Κι εγώ δεν θα ήθελα να χάσω το σκυλί μου, έχετε δίκιο. Αλλά από την άλλη, η τοποθέτηση του τσιπ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι επιβάλλεται από τον νόμο και ένας λόγος είναι να δημιουργηθεί ηλεκτρονική τράπεζα για να μπορούμε να βρίσκουμε τα σκυλιά μας όταν τα χάνουμε. Το γεγονός ότι ανησυχείτε πού πάνε αυτά τα σκυλιά που εξαφανίζονται είναι ένας προβληματισμός τον οποίο και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, τελευταία τα νούμερα με κάνουν και σκέφτομαι αυτό ακριβώς το πράγμα. Πού πάνε αυτά τα σκυλιά. Γιατί να ξέρετε ότι ο Δήμος Καβάλας δεν θανατώνει σκυλιά. Επομένως δεν ξέρω αλήθεια τι γίνονται. Μπορούμε λοιπόν όλα αυτά, όλους μας τους προβληματισμούς να τους βάλουμε τη Δευτέρα το πρωί. Σας βολεύει 9 η ώρα. Μπορείτε, εργάζεστε μήπως. Φυσικά και μας βολεύει. 9 η ώρα λοιπόν σε αυτόν τον ίδιο χώρο ή μέσα στο γραφείο μου αν θέλετε. Μπορούν να θέλουν.